Θέλω να πω είναι ότι φαίνεται ότι οι σχέσεις είναι διαταραγμένες. Δεν ήξερα ότι ήταν από το δεύτερο live όπως υποχάρησε, αλλά φαίνεται ότι υπάρχει θέμα. Φαίνεται επίσης και είναι ξεκάθαρο και το ξέρουμε και από δικές μας πληροφορίες ότι έχουν και οι δύο ρωτήσει στο δικηγόρο του και ξέρουν πώς να κινηθούν. Δηλαδή, ναι, αποχωρήστε, με διώχνεις. Όχι, δεν σε διώχνω, σου λέω να αποχωρήσεις. Υπάρχει δηλαδή μια ένταση που φαίνεται ότι και οι δύο, προφανώς ο κ. Καρβέλας, αν έχει πληρωθεί ή θέλει να πληρωθεί, δεν θέλει να σπάσει το συμβόλαιό του με τρόπο ώστε να αναγκαστεί να γυρίσει χρήματα ή να μην εισπράξει χρήματα που του αναλογούν. Και αντίστοιχα, ο Μένιος Μαθιώτης δεν θέλει να πάρει πάνω του την ευθύνη. Αυτή είναι η ανάλυση, ας πούμε. Η πιο κομιλφό. Η κομιλφό. Πάρε εσύ την άλλη. Η άλλη ανάλυση λέει ότι το βλάχα βλαχάρα τελευταία που έχει γράψει ιστορία. Το ξεπέρασε. Απλά ο χρειά μπροστά σε αυτό που είδαμε. Δεν υπήρχαν χαρακτηρισμοί. Ήταν σε κόσμιο ύφο. Μπορεί να. Όχι, το ύφο ήταν έντονο. Ήταν σε διπλωματικό. Αλλά ήταν με κόσμιο τρόπο. Ήταν άτομα που είχαν παρουσιαστεί. Είναι πολύ διαφορετικό. Ενώ τότε είχαν πλακωθεί δύο άτομα, τα οποία ήταν ένας καθηγητής με ένα άτομο από την Επιτροπή. Και οι εποχές να αλλάζουν. Η τηλεόραση νομίζω έχει αφήσει πίσω εκείνη την εποχή. Εγώ πάντως με το βλάχα βλαχάρα τελευταία. Και τα νέα του ψαροντούφεκου. Και τα νέα του ψαροντούφεκου. Δηλαδή, εγώ επειδή παιδιά, το παρακολουθούσα. Εκεί, το παιδιά, σοκαρίστηκα. Ναι, εκεί ήταν δύο άνθρωποι. Εντάξει, η κυρία Μπόκοτα τότε, ας πούμε, η οποία ήταν εμένα γνωστή. Δεν ήταν τώρα. Ήταν Αντώνης Βαρδής, Δημήτρη όχι, μου, ήταν ονόματα και τότε ναι, στην όχι, ναι, δεν, η φασαρία δεν έγινε μεταξύ Τροκαρβέλας. Ναι, αλλά συγγνώμη, ο Χατζηστεφάνου που τότε είχε προκαλέσει αυτή τη φασαρία ήταν ένας άνθρωπος που εγώ θυμάμαι τον φωνάζαμε και στις μεσημεριανές εκπομπές που κάναμε. Και ήσουν με το άγχος, θα το φάω το εξώδικο, θα το φάω το πρόστιμο από το εσούρο. Δηλαδή, ήταν μια βόμβα έτοιμη να εκραγεί ανά πάσα στιγμή. Ο κύριος Καρβέλας ήταν ιδιαίτερος ψύχρεμος και έλεγε αυτά που έπρεπε να πει με ψύχρεμο τρόπο. Ρε παιδιά, τι εννοώ, δεν με βάζει την ιστορία και την ένταση που είχε. Κι αν υπήρχε ένταση, αλλά δεν υπήρχαν χαρακτηρισμοί, δεν υπήρχαν. Μόνο ότι δεν μιλάς καλά ελληνικά. Ναι, καλά, αυτό ήταν εντάξει, μπηχτή και ηρωνία. Και αντίστοιχα και ο Μένιος, ενώ φαινόταν εκνευρισμένος. Και έλεγε αυτό που έπρεπε να πει. Παρακολουθούν 3 εκατομμύρια άνθρωποι. Και αυτός δεν ανέβασε. Πάντως, τεχνικοί από εκεί που δουλεύουν και σε άλλες εκπομπές που μίλησα μαζί τους, μου είπαν ότι όλο αυτό το διάστημα και ειδικά ένα live πριν γίνει μια διακοπή που είχαμε Eurovision και δεν παίχτηκε το επεισόδιο του Star Academy, ο Μένιος περίμενε στη γωνία τον Νίκο και έψαχνε αφορμή να γιατί του τη δει. Όμως έχει συμβεί, είχε προσβληθεί ο Μένιος στον αέρα μετά από ένα περιστατικό που είχε γίνει με μια τσίχλα που είχε πετάξει ο Καρβέλας. Που θέλησε να υπερασπιστεί τα παιδιά. Αυτό εντάξει, είχε σχολιαστεί αρνητικά από πολλού, ναι. Δεν είχε ενοχλήσει. Απλά σου λέω ότι ο ένας περίμενε στη γωνία τον άλλον. Και είδαμε αυτό το αποτέλεσμα. Πάρα πολύ έντονα η αμηχανία που είχαν όλοι οι υπόλοιποι. Η Βύση του έλεγε δηλαδή κανένα δύο φορές που το έπιασα εγώ. Πρέπει να το έχει μελανιάσει το πόδι. Δεν πήρανε θέση αλίδε κανένα. Η Ναταλία Γερμανούσε απόλυτη αμηχανία. Δεν ήξερε και ο Πέτρος προσπαθούσε κάπως ξέρεις, να γεφυρώσει το χάσμα. Εσύ που τους γνωρίζεις και πιο καλά προσωπικά, τι κατάλαβες βλέποντας την Άννα να κοιτάει κάτω. Ήθελε να ανοίξει η γη να την καταπιεί, ήθελε να καταπιεί αυτή τη γη. Έλεγε που μπλέξαμε. Είναι αυτές οι λίγες στιγμές που η Άννα νιώθει αμηχανία. Είναι αυτό που δεν ξέρεις τι να κάνεις. Δεν είναι δυνατόν με αυτή την πορεία και με αυτή την καριέρα του Νίκου Καρβέλα, ας πούμε, να βλέπουμε αυτό. Δηλαδή, εντάξει, κάποιος άλλος δεν μπορεί να σε σεβαστεί. Εσύ τον εαυτό σου δεν μπορεί να τον σεβαστεί. Και την αγκαίρα σου. Εγώ θα μείνω και στην Ατάκα. Όχι, παιδιά, μισό λεπτό. Μπορεί να έρθουν 10 να σε βρίζουν. Εσύ τον εαυτό σου και την πορεία σου δεν μπορεί να τον σεβαστεί. Υπάρχουν και στιγμές, ρε Δημήτρη μου, που δεν μπορεί να συγκρατήσει. Ότι έπρεπε να σπάσει το συμβόλαιό του και ενδεχομένως να μην αγχωθεί για το αν θα πάρει τα χρήματά του. Να μπει σε αυτή τη συζήτηση. Δεν έπρεπε να μπει σε αυτή τη μα και να επιμένει. Μα έτσι. Ήταν ένα brand affair, δηλαδή. Τι θέλανε, παιδιά, τη συζήτηση και οι δύο. Γιατί αυτό ήταν λέω. Αυτό το «δε με διώχνεις», «δε σε διώχνω, φεύγεις». Ναι, αυτό δεν λέω. Εννοείς ότι θα μπορούσε να αποφύγει. Δεν είναι δυνατόν, δηλαδή, θα μπορούσε μάλιστα. Να πέρναγε έτσι. Εγώ θα κρατήσω... Θα μπορούσε να το κάνεις στο παρασκήνιο, ρε παιδί. Χωρίς να το σχολιάσω. Εγώ θα κρατήσω την ατάκα του Πέτρου Κωστόπουλου ότι κάθε άνθρωπος έχει ανάγκη να επιβιώσει και ότι ενδεχομένως κάποια πράγματα στη ζωή μας μπορούμε να τα κάνουμε γιατί παίρνουμε και πολλά χρήματα. Και αυτό είναι ίσως αφορά όλους τους εμπλεκόμενους στο σώμα. Δεν νομίζω. Ισχύει σαν δεδομένο αυτό που σου λέει. Τι εννοώ, ότι ο Νίκος Καρβέλας, ας πούμε, θα βγει στο Σύνταγμα να ζητήσει ελεημοσύνη. Όχι, δεν είπα αυτό. Είπα ότι κάποια πράγματα. Εντάξει, δεν είπα ότι το κάνει για να επιβιώσει όπως αντίστοιχα ο Πέτρος Κωστόπουλος που όντως έχει θέμα. Έχει γράψει χίλιες επιτυχίες ο άνθρωπος. Προφανώς, αλλά αν τα χρήματα είναι πολύ καλά. Χρόνια, ρε Δημήτρη, με τότε που βγάζανε ένα δίσκο και οι πωλήσεις ήταν στον ουρανό. Δεν είναι θέμα πολύ. Αλλιώς γιατί από τη στιγμή που ενοχλήθηκε από το Φορτιώτη δεν είπε, κοιτά, αυτό είναι το συμβόλαιό μου. Δεν με διώχνεις, φεύγω και σου σκίζω το συμβόλαιο. Ούτε αυτό. Και αν υπάρχει, μπορεί να υπάρχει ρήτρα παιδιά που θα νομική ρήτρα αποζημίωσης.